Μια επέμβαση ρουτίνας ήταν η αφορμή που οδήγησε σε μια πολύ πιο σοβαρή διάγνωση για την κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου της Αγγλίας. Το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, στο παλάτι του Μπάκινγχαμ, κοινοποιεί με δημόσια ανακοίνωσή του ότι ο βασιλιάς διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου, χωρίς ωστόσο να επισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης υποδέχτηκαν την είδηση με εφρενίτιδα έκτακτων δελτίων για την κατάσταση της υγείας του μονάρχη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ολόκληρου του πλανήτη που παρακολουθεί αγωνιωδώς τις εξελίξεις. Λίγες ημέρες πριν, στις 29 Ιανουαρίου, ο βασιλιάς Κάρολος είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο έπειτα από προγραμματισμένη επέμβαση στον προστάτη. Το παλάτι τότε είχε περιοριστεί να δηλώσει πως θα πρέπει να αναβληθούν οι δημόσιες υποχρεώσεις του βασιλιά προκειμένου να έχει μια περίοδο ιδιωτικής ανάρρωσης. Στις 4 Φεβρουαρίου, ο βασιλιάς Κάρολος πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την επέμβαση, συνοδεία της βασιλικής συζύγου Καμίλα, στην εκκλησία του Σάντριχαμ, όπου ο ίδιος εθεάθη να χαιρετά τους δημοσιογράφους. Μια μέρα μετά, το παλάτι ανακοινώνει ότι ο μονάρχης διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου που αποκαλύφθηκε κατά την πρόσφατη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε και ξεκίνησε θεραπεία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Βρετανικού τύπου, ο βασιλιάς είχε λάβει γνώση της διάγνωσης από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας. Επέμεινε ωστόσο να εμφανιστεί στην εκκλησία του Νόρφοκ την Κυριακή, χαιρετώντας θερμά τους πιστούς. Όπως διέρευσε το BBC, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ανέλαβε να ενημερώσει ο ίδιος ο Κάρολος, ενώντας φυσικά τους γιους του, πρίγκιπα Βίλιαμ και Χάρη. Η θεραπεία του βασιλιά Καρόλου έχει ξεκινήσει άμεσα, ενώ οι γιατροί του συνέστησαν να αποσυρθεί τουλάχιστον από τα δημόσια καθήκοντά του. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση της ασθένειας του βασιλιά, εκατοντάδες Λονδρέζοι και τουρίστες συγκεντρώθηκαν έξω από τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ, εκδηλώνοντας έτσι το ενδιαφέρον τους για την υγεία του. Η εκπομπή βρέθηκε εκεί το πρωινό της περασμένης Τρίτης και κατέγραψε αποκλειστικά πλάνα από τις πρώτες αντιδράσεις του κόσμου. Είμαστε έξω από το παλάτι του Μπάκινγχαμ, τη δεύτερη μέρα της ανακοίνωσης των δυσάρεστων νέων ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει καρκίνο. Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι μεγάλο. Ανησυχεί η Βρετανία για τον βασιλιά της. Hello, good morning. How do you feel about King Charles? I just hope he gets better. Hello, good morning. How do you feel about King Charles, diagnosed with cancer? We are French. And we are sad. Like every English, I think. It's quite sad, actually. So I hope he will get better. Somebody feeling ill, getting ill at this point in his life is always terrible for everyone. So that's it. Thank you so much. Την ίδια μέρα, ο πρίγκιπας Χάρη έφτασε αεροπορικός από την Καλιφόρνια στο Λονδίνο για να επισκεφθεί τον πατέρα του σε μια συνάντηση που διήρκεσε λιγότερο από 45 λεπτά. Ο Βρετανικός τύπος ανέφερε ότι ο μέχρι πρότινος απομακρυνθής πρίγκιπας παρέμεινε 25 ώρες στο Λονδίνο και όχι μόνο δεν συναντήθηκε με τον αδερφό του πρίγκιπα Βίλιαμ, αλλά ούτε και διέμεινε σε κάποια από τα σπίτια της βασιλικής οικογένειας. Σύμφωνα με τη Mirror, προτίμησε να περάσει τη νύχτα στο πολυτελές Goring Hotel στην Μπελγκράβια. Ο βασιλιάς Κάρολος, αμέσως μετά τη συνάντηση με το γιο του, αναχώρησε με ελικόπτερο για το βασιλικό κτήμα στο Σάντριχαμ, όπου θα περνά πλέον το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του και θα επανακάμπτει στο Λονδίνο μια φορά την εβδομάδα για επαγγελματικούς αλλά και για ιατρικούς λόγους. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ, μετά την οσηλεία της συζύγου του Κέιτ που είχε υποβληθεί σε επέμβαση, έχει ήδη επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντά του, ενώ αναμένεται πλέον να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά στις δημόσιες εμφανίσεις. Άραγε ο πρωτότοκος θα περιοριστεί στο ρόλο του αντιβασιλέα ή μήπως μιλάμε ήδη για μια νέα διαδοχή απότοκο της ευνίδιας κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η βασιλική μοναρχία.
Λοιπόν, πάμε απευθείας στο Λονδίνο και τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Νελόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο Buckingham. Γιώργο, ωραία μέρα βλέπω. Ο καιρός είναι μια χαρά, δεν είναι βροχερός προς το παρόν. Όμως η ανησυχία, η αγωνία, αλλά και τα επικριτικά σχόλια για τη στάση του Χάρη, ο οποίος φεύγοντας από το Λονδίνο πήγε στο Λος Άντζελες και έκανε και χιουμοράκι κατά τη διάρκεια των βραβείων των NFL, είναι κάτι το οποίο απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Βρετανία σήμερα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι. Καλή σας ημέρα από το Λονδίνο. Είμαστε εδώ επιτόπου έξω από το Buckingham, όπου το ρεπορτάζ το οποίο παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή αποτυπώνει πραγματικά αυτό που συνέβη μέχρι και τώρα. Όπως πολύ σωστά είπες, έχει κατακριθεί η συμπεριφορά του Χάρη, ο οποίος αμέσως μετά έφυγε σαν να τέλειωσε μια τυπική επίσκεψη. Πήγε στο Las Vegas στα βραβεία του NFL και μάλιστα τον είδαμε να είναι ευδιάθετος, να αστειεύεται, να προσπαθεί να κάνει κάποιο είδους λογοπαίγνια για πού ανήκει και το ράγμπι, γιατί το έχουν πάρει οι Αμερικανοί και το έχουν κάνει δικό τους με ένα διαφορετικό τρόπο. Χωρίς να έχει την ανταπόκριση βέβαια του κοινού. Γιώργο, το κοινό από κάτω που τον παρακολουθούσε δεν έδειξε και ιδιαίτερα χαρούμενο. Δεν τσίμπησαν στο βρετανικό του χιούμορ, θέλω να πω. Αντιθέτως, ακούστηκαν και διάφορα έτσι, από κάτω από την αίθουσα. Ήταν παγωμένοι, περίμεναν να πει δύο κουβέντες κάτι για τον πατέρα του. Όπως, αν θυμάστε, έκανε ο πρίγκιπας Βίλιαμ στην πρώτη δημόσια εμφάνιση, που οι πρώτες του κουβέντες είναι «Σας ευχαριστούμε για την αγάπη», «Χαίρεται πάρα πολύ ο βασιλιάς για όλα αυτά τα μηνύματα συμπαράστασης». Το ίδιο, μάλιστα, επανέλαβε και χθες η Καμίλα, η βασίλισσα Καμίλα, η οποία στην πρώτη επίσκεψη την πάει καλά. Κάποιος τη ρώτησε «Πώς είναι?». Ο βασιλιάς και είπε «Είναι καλά, το αντιμετωπίζει πάρα πολύ καλά». Δόθηκαν μάλιστα και κάποιες πληροφορίες περισσότερες όσον αφορά για την καθημερινότητά του και ότι συνεχίζει ένα πρόγραμμα 11 λεπτών στρατιωτικής γυμναστικής. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει και προσπαθεί να δείξει γενικά ο βασιλιάς ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Χωρίς βέβαια να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες. Παρακαλώ. Θέλω να μου επιβεβαιώσετε ένα ρεπορτάζ που έχω που αφορά τον πρίγκιπα Χάρη. Είναι αλήθεια αυτό που γράφτηκε ότι ήρθε απρόσκλητος στο Λονδίνο και εκτός αυτού ο βασιλιάς Κάρολος καθυστέρησε την αναχώρησή του από το παλάτι? Ναι, το επιβεβαιώνω αυτό που λες. Στην αρχή υπήρχε μία φήμη η οποία φάνηκε, βασικά διέρευσαν πληροφορίες, ότι ο ίδιος ο βασιλιάς τον πήρε τηλέφωνο και του είπε «έλα». Όμως αυτό το πράγμα δεν συνέβη. Το ρεπορτάζ είναι σωστό. Και μάλιστα κάποιοι, να το πω κακεντρεχείς ή να το πω ότι γνωρίζοντας όλη την εικόνα και το πρόγραμμα του Χάρη, είπαν ότι αυτή η κίνηση το να μεταβεί μετά από 11 ώρες ταξίδι, να έρθει στο Λονδίνο, να έχει μια ολιγόλεπτη επίσκεψη και να γυρίσει άρον-άρον στο Las Vegas για να πάει στα βραβεία. Ούτε 26 ώρες δεν έμεινε στο Λονδίνο, Γιώργο. Ακριβώς. Και δεν δείχνει και το σεβασμό στην κατάσταση της υγείας του πατέρα του, που είναι το σημαντικότερο, παιδιά. Ανεξάρτητα από το αν είναι έκπτωτος πρίγκιπας, αν είναι απομακρυσμένος ή οτιδήποτε, δεν πάβει ο Κάρολος να είναι πατέρας του. Και δεν πάβει και αυτός να βιώνει κάτι όπως το βιώνει όλη η οικογένεια. Ως άνθρωποι, λέμε έτσι, τώρα, έτσι. Μιλάμε για ότι ο μπαμπάς έχει καρκίνο. Ο βασιλιάς. Γιώργο. Φανταστείτε ο κάθε άνθρωπος, πόσο μάλλον κάποιος ο οποίος προσπαθεί υποτίθεται να ρίξει γέφυρες με την οικογένειά του, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς τις γκρεμίζει. Τις γκρεμίζει περαιτέρω. Ακριβώς. Τις γέφυρες. Αυτό κάνει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Γι' αυτό και η στάση του... Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη που διακόπτω. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και μία διαμάχη ανάμεσα στα μέλη του οίκου των Spencer. Διάβασα πριν από λίγη ώρα ότι οι ανιψιές του Καρόλου, η Lady Eliza Spencer και η Lady Amelia Spencer, βρεθήκαν και στη δεξίωση που έγινε και παρέστηκε ο πρίγκιπας Βίλιαμ και μιλήσανε. Σε αντίθεση με τον θείο τους, τον Λόρδο τον Charles Spencer, ο οποίος δεν έχει βγει να κάνει κάποια συμπονετική δήλωση τον ακόμα για τον Κάρολο. Μιλάμε για την οικογένεια της Νταϊάννα, ναι. Ο οίκος της Νταϊάννα. Γιώργο. Ναι. Έχει δίκιο. Υπάρχει μια στάση από πλευράς οικογενείας κάπως, πώς να το πω, μετριοπαθής, θα το χαρακτηρίζομαι. Γιατί θεωρώ ότι το παλάτι πολύ προσεκτικά κάνει δηλώσεις για την υγεία του Καρόλου. Μέχρι τώρα ακούσαμε μόνο τον Βίλιαμ,
και την βασίλισσα Καμίλα. Κανείς άλλος δεν ακούσαμε να εκφέρει γνώμη για την υγεία του. Προσεκτικά προσπαθούν να διαχειριστεί το παλάτι και επικοινωνιακά, αν θέλετε, την κατάσταση της υγείας. Βέβαια, λάδι στη φωτιά, Γιώργο μου, έχει ρίξει και η πληροφορία ότι ακολουθεί μία εναλλακτική θεραπεία. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα σημείο που θέλω να επικεντρωθούμε, διότι συνήθως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε καρκίνους, όταν πηγαίνεις σε εναλλακτικές θεραπείες ή σε πειραματικές θεραπείες, αυτό κάτι δείχνει. Ομοιοπαθητική για την ασθένεια. Ναι, ομοιοπαθητική, ναι. Εναλλακτική κτλ. Αυτό κάτι δείχνει. Δεν ξέρω. Δείχνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δείχνει ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση. Τι δείχνει. Πώς το εισπράττει αυτό ο Βρετανικός λαός. Πολύ λογικά τα ερωτήματα, τα οποία δεν σας κρύβω ότι ήρθαν και στο δικό μου μυαλό. Ο κόσμος, μιλάμε για μια παραδοσιακή κοινωνία στο Ηνωμένο Βασίλειο, που πάνω απ' όλα έχει την παράδοση. Και όπως καταλαβαίνετε, ξαφνικά να ακούσει ότι ο βασιλιάς της, ο οποίος στα μάτια του είναι κάτι παραπάνω από εμάς τους κοινούς θνητούς, έχει καρκίνο, άρα είναι ένας σαν και εμάς και μπορεί άμεσα να πεθάνει ή κάποια στιγμή να πεθάνει. Θέλει να μάθει ότι γίνεται καλά, ότι ακολουθεί πολύ σωστή η θεραπεία. Πραγματικά ήταν ακόμη μεγαλύτερος κεραυνός ελευθερία. Σοκαριστικό, ναι. Γιώργο, να ολοκληρώσω γιατί έχουμε και την απόσταση. Να ολοκληρώσω ο Γιώργος και μετά. Έλα, Γιώργο. Συγγνώμη. Απλά έλεγα ότι το γεγονός ότι θα ακολουθήσει ομοιοπαθητική και είναι αρνητικό στο να ξεκινήσει οποιαδήποτε χημειοθεραπεία. Αυτό σημαίνει δύο τινά. Ή του έχουν πει οι γιατροί ότι απλά έχεις ένα χ χρόνο, άρα σου λέει από το να παρουσιαστώ με οποιοδήποτε εικόνα θα μπορούσε μετά να υπάρχει από μένα σαν βασιλιά μετά από κάποιες χημειοθεραπείες, είναι προτιμότερο σε αυτό το οποίο πιστεύω ότι μπορεί εμένα να με βοηθήσει, δηλαδή ομοιοπαθητική, και έμπρακτα το έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Ναι, δεν αναθεματίζουμε. Δεν αναθεματίζουμε. Απλά, όχι, προς Θεού. Απλά αυτό που λέμε είναι ότι ένας άνθρωπος με την οικονομική επιφάνεια του συγκεκριμένου, που δεν ξέρει τι έχει, θα μπορούσε να πάει ή να έχει τους κορυφαίους γιατρούς σε όλο τον κόσμο και να αντιμετωπίσει τον καρκίνο, αν ο καρκίνος είναι ιάσιμος. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ωστόσο, ο γιατρός. Όχι, είναι ένα ρητορικό ερώτημα, δεν το απαντάμε εμείς. Ναι, αλλά με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ που έρχονται από τη Βρετανική πρωτεύουσα, και να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο σε αυτό το σημείο για την παρουσία του. Γιώργο μου, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο ερώτημα. Εάν και κατά πόσο ο καρκίνος του είναι ιάσιμος ή όχι. Γιατί όταν μπαίνουμε σε εναλλακτικές θεραπείες, σε πειραματικές θεραπείες, κάτι λέει αυτό. Πάντως ήθελα να πω ότι δεν έχει διαρρεύσει ως τώρα, και δεν προλάβα να ρωτήσω και τον Γιώργο ομολογό, σε ποιο ζωτικό όργανο έχει πλήξει ο καρκίνος. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Δεν έχει υποθεί πάντως ως τώρα. Θα τα πούμε αύριο, γιατί έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και αυτό έχει σχέση με αυτό που λες και με τις εναλλακτικές θεραπείες, την ομοιοπαθητική, ναι, αλλά και αυτό το τελευταίο, Μαρία, που είπες τώρα. Έλα μαζί μου. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν, για να σου... Και πάμε να δούμε λίγο τα πλάνα τα οποία εξασφαλίσαμε, αλλά και το ρεπορτάζ της Μαρίας. Θέλω να πάμε στο ξενοδοχείο που έμεινε ο Χάρη, διότι μπήκαμε μέσα στο δωμάτιο στο οποίο διέμεινε για κάποιες ώρες ο έκτοτος, ο απομακρυσμένος πρίγκιπας, τέλος πάντων, ο μικρότερος ο των αδελφών, ο άσωτος ιός. Αυτό είναι το ξενοδοχείο, λοιπόν. Είναι το ξενοδοχείο στο οποίο η Ελισάβετ έκανε τα lunch της. Μιλάμε, Νάσο, για το Goring Hotel στην περιοχή της Μπελγκράβια, μία από τις καλύτερα φυλασσόμενες περιοχές του Λονδίνου. Είναι ένα αγαπημένο ξενοδοχείο, μπορούμε να πούμε, όλων των βασιλικών μελών. Καθώς εκεί σύχναζε, μπορούμε να πούμε, και η Βασίλισσα Ελισάβετ, έκανε τα επαγγελματικά της ραντεβού, έκανε τα lunch της. Και εκτός αυτού, εκεί έμεινε το βράδυ πριν το γάμο της η Κέιτ Μίδλετον. Α, μάλιστα. Ένα σημείο αναφοράς για τη βασιλική οικογένεια. Εδώ βλέπουμε την σύζυγο του Χάρη. Όχι, δεν είναι η Κέιτ. Είναι η Μέγαν. Είναι η Μέγαν. Και οι πληροφορίες θέλουν να έχει μείνει εκεί ο Χάρη αυτή τη φορά στο Λονδίνο όταν ήρθε.
καθώς είχε μείνει και με τη Μέγαν παλαιότερα, αλλά και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο που ήρθε για κάποιο φιλανθρωπικό γαλά για παιδιά, διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο. Λοιπόν, πάμε τώρα, δείξτε μου λίγο, φέρτε μου λίγο το υπόδειγμα της πρόσκλησης για το μνημόσυνο του Κωνσταντίνου, του Τέος. Φέρτε το μου εδώ, σας παρακαλώ. Ο Θοδωρής Στέφος έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Είχαμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι στην Ελλάδα θα γινόταν το τυπικό, τέλος πάντων, μνημόσυνο. Και το επίσημο μνημόσυνο θα γινόταν στο Λονδίνο με τελετάρχη τον Κάρολο, πριν σκάσει η είδηση για τον καρκίνο. Ακριβώς. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα, τι λέει το ρεπορτάζ σου και τελικά μοιράστηκαν οι προσκλήσεις και πότε είναι οι αυτό το μνημόσυνο? Οι προσκλήσεις επικοινωνήσαμε με το γραφείο το οποίο υπάρχει εδώ της Τέος Βασιλικής Οικογένειας. Αναφέρανε ότι οι προσκλήσεις ήδη έχουν φύγει, γιατί μιλάμε για ένα διάστημα πολύ λίγων ημερών, 2 εβδομάδες. Άρα δεν μπορούσε να αναβληθεί ή να αλλάξει κάτι. Δεν μπορούσε να αναβληθεί σε καμία των περιπτώσεων. Μιλάμε για το κάστρο των Windsor, μιλάμε για το ναό του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται εντός του κάστρου και φυσικά μιλάμε για μία πρόσκληση στην οποία έχουμε εδώ κάτι, έχουμε φτιάξει ένα υπόδειγμα στο οποίο φέρει και το βασιλικό μονόγραμμα του Καρόλου, μια που αυτός είναι τελετάρχης. Ο Κάρολος, ο βασιλιάς της Αγγλίας, δίνει εντολή στον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πιο κάτω από αυτόν να τελέσει την τελετή για τον Κωνσταντίνο τον δεύτερο των Ελλήνων. Άρα θα παραστεί ο Κάρολος ή δεν θα παραστεί? Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραστεί. Θα παραστεί λοιπόν κανονικά ο Κάρολος στο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου και πολύ πιθανό να είναι και η επόμενη φορά που τα κανάλια και οι κάμερες θα αποτυπώσουν πάντως την εικόνα του. Να σου αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι η απόφαση για το αν θα παραστεί ο Κάρολος θα πάρθει 15 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Καθώς μέχρι τότε δεν θα κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Ναι. Όπως και να έχει όμως, από το γραφείο της Τέος Βασιλικής Οικογένειας εδώ στην Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε στο ρεπορτάζ μας ότι θα παραστεί. Οπότε είναι θέμα χρόνου να το δούμε και αυτό. Μαρία, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και για την αποστολή και για αυτά που μας έφερε στα πολύ σημαντικά.